Με ποσοστό άνω του 98% οι Αιγύπτιοι ενέκριναν το νέο σύνταγμα της χώρας στο δημοψήφισμα που έγινε την Τρίτη και την Τετάρτη. Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής σε αυτό ήταν μικρότερο από ό,τι είχαν προβλέψει οι αρχές. Λιγότεροι από 4 στους 10 ψηφοφόρους προσήλθαν στα εκλογική τμήματα. Η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 38,6% αλλά ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα που ενέκρινε το Σύνταγμα του 2012. Η μουσουλμανική αδελφότητα κάλεσε τους υποστηρικτές της να μποϊκοτάρουν το δημοψήφισμα. Η πλειοψηφία των πολιτών ψήφισε ναι γιατί πολλοί έχουν κουραστεί και πιστεύουν ότι το νέο σύνταγμα θα βελτιώσει τις συνθήκες στη χώρα. Κάποιοι ψήφισαν ναι επειδή απορρίπτουν και φοβούνται τη μουσουλμανική αδελφότητα. Ο ισχυρός άντρας της Αιγύπτου, στρατηγός Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, έχει συνδέσει τις δικές του μελλοντικές κινήσεις με το ποσοστό συμμετοχής στο δημοψήφισμα.